Η Ελλάδα έκανε σήμερα ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα εξόδου από την κρίση. Μετά το πρωτογενές πλεονάσμα, που κανείς δεν περίμενε ότι θα πετυχαίναμε φέτος, μετά τη διανομή του πλεονάσματος, που θα δοθεί σε ένα μήνα και θα προσφέρει ανακούφιση σε 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, σήμερα βγήκαμε στις διεθνείς αγορές. Η υποδοχή του 5ετούς ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ζητήσαμε 2,5 δισεκατομμύρια. Μας προσέφεραν πάνω από 20, με επιτόκιο κάτω από 5%, 4,75%, ενώ όλα τα επιτόκια του ελληνικού δανεισμού, βραχυχρόνια και μακροχρόνια, υποχωρούν συνεχώς εδώ και μέρες και τώρα πέφτουν ακόμα περισσότερο. Και με συμμετοχή πολλών εκατοντάδων επενδυτών, μεγάλων και μικρών, από όλο τον κόσμο, στη ζήτηση του νέου ελληνικού ομολόγου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι διεθνείς αγορές πλέον εκφράζουν με τον πιο αδιαφυσβήτητο τρόπο την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία. Την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της Ελλάδας. Γιατί σε αυτό το μέλλον επενδύουν. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Παρακαλώ να προσέξετε ιδιαίτερως τους στίχοι. Αττική Σύνταξη. Δεν ξέρω γράμματα και είμαι μπερδεμένος με αυτά τα πράγματα. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν η στάγη μου και 10 μέτρα χώμα για το ποστάλι μου. Κι ήρθανε κάποια μέρα για να με πείσουνε πως είμαι υποχρεωμένο να με δανείσουνε. Είπα να επενδύσω το μέλλον μου εδώ και το βιωτικό μου να αλλάξω πίπεδο. Είναι δίπατο, να πάρω ένα τζιπάκι για τον περίπατο. Στα πρόβατα της πλάτης να βάλω GPS. Να σπρώξω ακόμα κάτι, να ανοίξω τις δουλειές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση εμφανίζεται αμέσως μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης Μπαλτάκου επικοινωνιακά με μια ρελάνς εξόδου στις αγορές. Όπου ακούγονται απόψεις όμως και στο εσωτερικό αυτών των αντιλήψεων ότι όποια και αν είναι η έξοδος δεν απηχεί τίποτα. Απ' την άλλη η κυβέρνηση λέει ότι για λόγους συμβολικούς, για πρώτη φορά μετά το 10 και με συμπιεσμένα τα σπρέντ, θα βγούμε σε αγορές και θα υπερκαλυφθεί από τη ζήτηση. Εγώ πρέπει, είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι με το χρήμα, τόσο πολύ χρήμα αδιάθετο, διότι έχουμε περιστολές, δαπάνες, λιτότητες, μνημόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, να κάνουν, να δουν που θα το τοποθετήσουν επικερδώς. Αυτό έλειπε να μην υπερκαλυφθεί, αλλά η δική σας αίσθηση ποια είναι? Ότι θα είναι μεθοδευμένη ώστε να είναι απολύτως πετυχημένη αυτή η έξοδος στις αγορές. Θα κυμανθεί το επιτόκιο γύρω στο 5%, το ποσό που θα ζητηθεί από τις αγορές θα είναι πολύ μικρό. Μιλάνε τώρα για 2 δισεκατομμύρια, είπε ο Βενιζέλος σε έντοκα γραμμάτια, και οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να χρηματοδοτηθούν ή να του ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν από τα κεφάλαια που έχουν τα αποθεματικά τους να αγοράσουν εμέσως ελληνικά κρατικά ομόλογα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν είναι το πρόβλημα, μάλλον συγγνώμη, για την κυβέρνηση, το πρόβλημα δεν είναι το ουσιαστικό, είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή,
πώς κατορθώνουμε να εμφανίσουμε μία κατάσταση ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Ποιο έχει σημασία? Η έκθεση σοκ της UNICEF, η οποία λέει ότι καλπάζει η φτώχεια στην Ελλάδα με θύματα 686.000 παιδιά. Αν το σκεφτείτε, αυτό είναι το success story του Αντώνη Σαμαρά και της συγκυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτό δείχνει το πόσο άσχετη με την πραγματικότητα που ζει ο λαός μας είναι κάθε κίνηση της κυβέρνησης. Ναι, προπαγανδιστικά χρειάζεται να πει ότι αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη και ενώ μας ζητούσαν επιτόκιο 16%, τώρα δανειστήκαμε με 5, με 6. Και να το εμφανίσει αυτό ως επιτυχία. Η ουσία είναι ότι εκεί που δανείζεται με 2% στο πλαίσιο του μνημονίου, θα δανειστεί τώρα με 6%. Ανάλογα με το ποσό. Με 5, 4,5. Αλλά παραπάνω πάντως. Φυσικά, τουλάχιστον διπλάσια. Δεν θα ήταν πιο μαγκιόρο, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτό που ακούω εδώ από έναν καλό φίλο της εκπομπής? Να πας λοιπόν, αν πίστευες ότι πάνε όλα καλά στην οικονομία σου, στην ίδια την Τρόικα και να της πεις: θέλω αυτά τα 5 δις με 2% από εσάς. Αν πήγαινες καλά, έτσι δεν θα ήταν? Εδώ βλέπετε, και το έχουμε νομίζω θίξει και στην εκπομπή, καμία δόση δανείου δεν έρχεται στην Ελλάδα αν δεν την πάρουν οι ίδιοι οι δανειστές μας, με την έννοια αν δεν επιστρέψει στις ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες, αν δεν επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή κάποιον που μας έχει δανείσει και λήγουν τα ομόλογα. Εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει να μας δώσει δόση από το Σεπτέμβρη, μας χρωστάει δόσεις. Από το Σεπτέμβρη. Η Ευρωζώνη το ίδιο. Αυτοί, όλες οι αποφάσεις που παίρνουν είναι: δίνουμε στην Ελλάδα τόσα λεφτά όσα ακριβώς θα πάρουν οι τράπεζές μας ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα σας ξαναθυμίσω, το έχουμε πει στην εκπομπή σας. 20 Μαΐου πρέπει να πληρώσουμε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 21 Μαΐου... Ακούρευτα κιόλας. 4,4 δισεκατομμύρια για τα ομόλογα του Αλογοσκούφη για τη λίγη πενταετία που η Νέα Δημοκρατία το 2009 το Μάιο είχε δανειστεί για να σώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτά τα λεφτά θα μας δώσουν, και επειδή συνολικά οι ανάγκες μας μέχρι το τέλος Μαΐου είναι 9,8, θα μας δώσουν 9,6. Αυτοί θα βάλουμε και 200 εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Αυτή είναι η τακτική των δανειστών. Και η διαφορά του επιτοκίου κάποιοι την υπολογίζουν, αυτοί που θα βγάλουμε στις αγορές τώρα, ότι είναι επιπλέον 370 εκατομμύρια από το 2% που δανειζόμαστε τώρα. Στο 5 μεσοσταθμιστικά 5,5, περίπου 370 εκατομμύρια θα πρέπει να πληρώσουν παραπανίσια. Ναι, εξαρτάται από το ποσό, από τη διάρκεια. Τώρα αυτό πρέπει να έχουμε ναι, αλλά έχει αξία όταν κόβονται μισθοί και συντάξεις και τόσοι άνεργοι, κύριε Δελαστίκ. Ακριβώς. Να κάνουμε επικοινωνιακό success story πληρώνοντας 370 εκατομμύρια. Μπράβο. Ακριβώς αυτό που λέτε ήθελα να πω. Ότι θα πληρώσουμε την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε, εντάξει, σας κουράσαμε, φτάνουμε προς το τέλος. Πολύ γρήγορα, γιατί για το τέλος θέλω να υπενθυμίσω κάτι στους ακροατές με την παρουσία σας. Η επίσκεψη Μέρκελ την Παρασκευή προφανώς έρχεται να τονώσει και το κυβερνητικό στρατόπεδο από τη μια και εν όψη των ευρωεκλογών. Βλέπετε όμως ότι μπορεί να μείνει σταθεωρητικά ή μπορεί και κάτι να δώσει? Αυτό που αποκλείεται να δώσουν οι Γερμανοί είναι το να δώσουν καινούριο κούρεμα. Το να πούν ότι παρατείνονται τα δάνεια, φυσικά και θα το πούν κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς, όταν τα δάνεια παρατείνονται, όπως ξέρουμε, πληρώνουμε περισσότερα λεφτά σε τόκους. Δεν είναι. Να κουρέψουν χρέος αποκλείεται. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι αυτό. Να επιβάλλουν νέο μνημόνιο, προετοιμάζουν το έδαφος.
λεφτά φροντίζουν στις 25, τέλη Μαΐου, 25 Μαΐου να μην υπάρχει ευρώ στα δημόσια ταμεία, ώστε αν καταρρεύσει η κυβέρνηση Σαμαρά και οδηγηθούμε σε βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο, πράγμα που προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, τέλη Ιουνίου να έχουμε βουλευτικές εκλογές εξαιτίας του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ενδεχόμενη κυβέρνηση με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να πληρώσει ούτε τις συντάξεις ούτε μισθούς του δημοσίου. Ετοιμάζεται ο μηχανισμός, πρέπει να σας πω από την πείρα μου και από όσα παρατηρώ εδώ να γίνονται στην Αθήνα, ετοιμάζεται ο μηχανισμός εγκλωβισμού κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ώστε πριν τελειώσει το καλοκαίρι να έχει χαθεί κάθε ελπίδα φιλολαϊκής πολιτικής. Κινούνται και εξωτερικοί παράγοντες και εσωτερικοί για να έχουν αυτό που σας είπα, δηλαδή το αντιφατικό. Στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ αλλά τον εγκλωβίζω σε μία πολιτική υπεράσπισης των ίδιων συμφερόντων που υπερασπίζεται και η Νέα Δημοκρατία και όχι φιλολαϊκών ανοιγμάτων. Δεν είναι αισιόδοξο αυτό που λέτε να το ακούει ο κοσμός? Δεν είναι αισιόδοξο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δηλαδή πουθενά διέξοδος? Όχι, δεν είναι πουθενά διέξοδος. Εσείς είναι είπατε ότι... τη διέξοδο βέβαια, στους δρόμους. Είπατε... Ακριβώς. Εάν καθίσουμε στον καναπέ, δεν θα μας σώσει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα ξεκινήσει με πολύ πιο φιλολαϊκές προθέσεις, αλλά αυτό σας τονίζω τώρα, ότι έχει ετοιμαστεί ο μηχανισμός εγκλωβισμού της και θα είναι πολύ αποτελεσματικός. Εάν όμως υπάρξει ο λαϊκός παράγοντας... Έχει συναίσθηση ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, και πείγνωση αυτής της κατάστασης ή η εξουσία να είναι και ότι να είναι? Για να τα λέμε και για την αντιπολίτευση, την εξωματική, ε! Να, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να ξέρω αν έχουν συναίσθηση των δυσκολιών. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχουν. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχουν. Ότι ο τρόπος που χειρίζονται τα ζητήματα δεν δείχνει να έχουν συναίσθηση ότι υπάρχει μία μάχη που μέσα στον Ιούλιο, αν υποθέσουμε ότι γίνονται κυβέρνηση τέλος Ιουνίου, Ιούλιος-Αύγουστος θα έχει κριθεί η μάχη προς τα που πάει η χώρα. Δεν πρόκειται να έχουν κανένα περιθώριο. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ από κυβερνητική θέση πλέον επιδείξει αποφασιστικότητα, τότε είναι διατεθειμένο το κατεστημένο να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις και προς όφελος του λαού. Και προς όφελος του λαού. Άρα τα αφήνεται ανοιχτό. Είναι ένα ζήτημα που μένει να κριθεί, λέτε, μένει ανάλογα με κριθεί. Το ποιος θα σφραγίσει τις εξελίξεις. Έτσι, ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Ποιος θα σφραγίσει τις εξελίξεις. Αυτοί θα ιτηθούν καταρχήν το κατεστημένο. Θα ιτηθεί δηλαδή στις βουλευτικές εκλογές τις επόμενες. Αλλά ο λαός, άμα κάτσει στον καναπέ και περιμένει να δει τι θα γίνει, τότε νομίζω ότι δεν θα έχει καναπέ σε λίγο και να κάνει. Soon.